Αν αισιοδοξείτε για το πρώτο 15ήμερο για όλους μας γενικότερα. Μια χαρά είμαι στην υγεία, είμαι καλά, είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, φύση αισιόδοξος. Σας εύχομαι να είστε και εσείς αισιόδοξοι, να βλέπετε θετικά πάντοτε τη ζωή. Να είστε καλά. Να μην φοβάστε να έχετε, να σας συνοδεύει μια υγεία και να είμαστε εδώ, αν θέλετε, να σας λέμε και εμείς τη συμβουλευτική άποψη της αστρολογίας και πώς μπορεί να μας προηγήσει αυτή η αστρολογία σαν τέχνη να ξεπεράσουν προβλήματα που πολύ σωστά τοποθετήσατε προηγούμενα, σας άκουσα προσεκτικά, επαγγελματικά, οικονομικά, εργασιακά, αισθηματικά που μπορεί να έχουμε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Για να μάθουμε την αίσθηση να τα σκανάρουμε που θα μας αφήσουν αυτές οι μέρες. Σωστά. Ποδαρικό λοιπόν μέσα στο Μάρτιο, είμαστε ήδη στη δεύτερη μέρα. Ευχόμαστε να είναι καλύτερος μήνας όλοι μας. Το πρώτο 15ήμερο λίγο θα λέγαμε φέρνει από το χρώμα, λίγο από το χρώμα του προηγούμενου μήνα, όμως βελτιώνεται στο δεύτερο 15ήμερο. Το πρώτο 15ήμερο θα ξεκινήσω για τους κρυούς και θα τους πω ότι είναι ένα 15ήμερο που ξεχυλίζει εδώ η γοητεία σας. Κρύοι, ενδιαφερθείτε λοιπόν να κάνετε κάποιες επαφές, να γνωρίσετε κάποιο κόσμο όσο μπορείτε ή να έρθετε σε συμφωνίες, αν μπορείτε, με κάποιους ανθρώπους, έτσι που το δεύτερο 15ήμερο να κυλήσει πολύ καλύτερα για εσάς. Η υγεία σας θέλει λίγο προσοχή αυτό το 15ήμερο. Ήταν λίγο ανησυχητικό. Είναι η μαμά μου κρυός και ανησυχώ, καταλαβαίνετε τώρα. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε ακόμα λίγο χειμώνα, μπορεί να φτάνουμε στην άνοιξη, σίγουρα να έρχονται καλύτερες μέρες, αλλά μπορεί να ξεγελαστούμε, να βγάλουμε ένα ρούχο παραπάνω και αυτό το ρούχο το παραπάνω να δημιουργήσει ένα πρόβλημα. Λοιπόν, ας προσέξουν οι κρύοι λίγο την υγεία, τα θέματα υγείας όπως λέμε. Σίγουρα θα είναι καλύτερο το δεύτερο 15ήμερο και για εκείνους. Πάμε στους ταύρους όμως να τους πούμε ότι σταθεροποίηση των οικονομικών σας χρειάζεται αυτό το πρώτο 15ήμερο ταύρι και σας δίνω μία συμβουλή. Δείτε τι παλιές εκκρεμότητες υπάρχουν και αν μπορείτε να τις κλείσετε. Μην ανοίγετε καινούργια θέματα οικονομικά, μην κάνετε καινούργια διαβήματα. Περιμένετε το δεύτερο 15ήμερο για εσάς σταθεροποιείται πολύ καλύτερα στα οικονομικά σας θέματα και στα αισθηματικά σας. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι ταύροι, οι οποίοι είναι ελεύθεροι, είτε είναι άνδρες είτε είναι γυναίκες, σίγουρα θα βρουν το τέλος τους. Να τι καλή είδηση για τους ταύρους. Οι ελεύθεροι προετοιμαστείτε γιατί σας έρχεται. Ουρανοκατέβατο. Ο έρωτας. Ακριβώς. Πάμε λοιπόν στους δίδυμους να τους πούμε ότι δίδυμοι είναι ένας μήνας γενικότερα, ο Μάρτης, που θα σας απασχολήσουν θέματα γύρω από την οικογένεια και τα περιουσιακά σας, την ιδιοκτησία σας. Άρα λοιπόν είναι στιγμή κατάλληλη τώρα στο πρώτο 15ήμερο να μην έρθετε σε ρήξεις με ανθρώπους, προσέξτε, να κάνετε αυτό που λέμε τις διπλωματικές σας κινήσεις προκειμένου να πετύχετε τα επαγγελματικά σας ή τα περιουσιακά σας ή ακόμα και τα οικογενειακά θέματα που μπορεί να παρουσιάσουν κάποια ένταση. Με τη διπλωματία θα προχωρήσετε και θα λύσετε. Θα βρείτε πολύ καλύτερες λύσεις στα προβλήματά σας βέβαια στο δεύτερο 15ήμερο του μήνα, όπως λέγαμε. Πάμε στους καρκίνους. Έχουμε το φίλο μας το Λευτέρη εδώ, ο οποίος είναι καρκίνος. Ανυπομονώ, εδώ. Ανυπομονώ. Πρέπει να το προσέξουμε. Μετά με το που σταματήσετε να αναφέρετε στοιχεία για τον καρκίνο, θα με χάσετε λίγο εμένα από το πλάνο. Όχι, γιατί να φτάσουμε στον υδροχό. Έχεις και οροσκόπο, περίμενε. Πρέπει να σε ενδιαφέρει και ο οροσκόπος. Μα δεν είναι οροσκόπο. Αν είναι οροσκόπο, κάτι τέτοιο. Σκορπιό δεν έχεις. Σκορπιό νομίζω ότι θα ψάξει τελικά. Περίμενε, καλό μελέτη. Αν έχει σκορπιό, θα ξεκινήσω με σένα. Αν έχει σκορπιό οροσκόπο. Σημαίνει ότι έχει μια φοβερή εύνοια και επειδή οι καρκίνοι αυτό το διάστημα μέσα στο Μάρτιο θα δεχτούν μια σημαντική βοήθεια, είτε οικονομική είτε συναισθηματική, οτιδήποτε σημαντική βοήθεια, θα σου έλεγα Δευτέρη, ετοιμάσου όπως και όλοι οι καρκίνοι και αυτοί που έχουν οροσκόπο στον καρκίνο επάνω. Σημαντική βοήθεια θα σας έρθει από φιλικά πρόσωπα, από επαγγελματικό το χώρο, από κάπου. Να τα ακούνε αυτά τα συγγενικά μου πρόσωπα και οι φίλοι μου. Ακούστε τι λέει ο κύριος Γιώργος και στείλτε το φακελάκι σας και αφήστε τα υπόλοιπα. Σαφώς, λοιπόν. Καθόλου δεν τρέπετε, κύριο Γιώργο. Τι να τον κάνω, δεν ξέρω.
Είναι αυθόρμητος, εκτιμούμε τον αυθορμητισμό του. Μπορούμε να του δώσουμε διάφορα φάκελα γεμάτα από οδηγίες να διαβάσει. Ναι. Εγώ με ευχές θα του στείλω διάφορα. Προφανώς για τέτοια φάκελα μιλήσω. Λευτέρης, γιατί ξέρω ότι είναι άκρος ηθικό άτομο, το ξέρω. Πόσο με ξέρετε, κύριε Γιώργο. Έχετε καταγραφήσει την προσωπικότητά του. Αγαπημένοι μας καρκίνοι, λοιπόν, σημαντική βοήθεια, μην το ξεχνάτε, πρώτο 15η μέρα του μήνα και δεύτερο 15η μέρα του μήνα, δεν αποκλείεστε από τις βοήθειες, είναι άνθρωποι κοντά σας, γι' αυτό λοιπόν να είστε εσείς πολύ προσφυλείς με αυτά τα άτομα, θα έλεγα, και έχετε να λάβετε όλη την έρνοια. Πάμε στους λέοντες όμως, να τους πούμε έφτασε η στιγμή λέοντες να πάρετε αναπνοές απόλαυσης. Αναπνοές απόλαυσης πού? Στα αισθηματικά σας ή ακόμα και στα επαγγελματικά θέματα που είχατε πνιγεί μέσα σε αυτό. Λέμε, ωραία, θα απολαύσετε τώρα πράγματα. Το δεύτερο 15 είναι εκείνο που σας δίνει το μεγάλο οξυγόνο για να αναπνεύσετε. Και είναι στιγμή κατάλληλη αν θέλουν τώρα να προγραμματίσουν ή να σχεδιάσουν μακροπρόθεσμα σχέδια ή λέοντες, είναι κατάλληλη στιγμή να το κάνουν και είμαι σίγουρος ότι φτάνοντας προς τον Αύγουστο, πήγαμε λίγο μακριά, αλλά πρέπει να το πω αυτό, θα έχουν πλήρη δικαίωση οι λέοντες. Πάμε για τους Παρθένους. Παρθένοι, τώρα εδώ έχω μια περίπλοκη φάση, θα λέγαμε, αστρολογική. Μια φάση που ακριβώς απέναντι από το ζώδιο τους βρίσκονται οι ηχθείς και έχουν μαζευτεί κάποιοι πλανήτες και τους λέει ότι όλο σας το ενδιαφέρον, όλο το επίκεντρο, η δύναμή σας το πρώτο 15 μέρο θέλουν να δοθεί σε εκείνο που λέγεται συνήθως αισθηματικά θέματα. Ωραία λοιπόν, εκεί να δώσουν το κέντρο βάρους και είναι το καλύτερο για εκείνους. Αισθηματικά τα θέματα τους λοιπόν που μπορούν να λύσουν, οι ελεύθεροι μπορεί να έχουν κάποια, να το πω έτσι, πρόταση. Αυτό είναι το καλύτερο για να μπορούν να έχουν μια συνεχή πορεία με αυτά τα άτομα. Πάμε στους ζυγούς. Οι ζυγοί έχουν αυτό το διάστημα να διευρύνουν τον κύκλο των γνωριμιών τους γενικότερα, τον κύκλο τον επαγγελματικό, τον φιλικό ή οποιοδήποτε. Καλό θα είναι να ανοιχτούν αυτοί οι άνθρωποι, να συνομιλήσουν με άλλους ανθρώπους, όσο επιτρέπει βέβαια και η κατάσταση που ζούμε, έτσι. Και έτσι θα δούμε να εξελίσσονται θέματά τους, να προοδεύουν καταστάσεις τους, να δείξουν έναν δυναμισμό ιδιαίτερο ειδική, τώρα θα δικαιωθούν. Περνάμε στους Σκορπιούς. Έχουμε κανένα Σκορπιό εκεί κοντά? Τη Δανάη μας. Να θυμηθούμε. Δανάη. Ναι. Δανάη, Σκορπιός, η Δανάη. Η Δανάη μας. Ωραία. Γι' αυτό νιώθω εγώ κάτι τσιμπηματάκια στα αυτή κάθε τρεις και λίγο. Τώρα εξηγούνται όλα. Και ρωτούμε τη Δανάη και όλους τους Σκορπιούς και αυτούς που έχουν οροσκόπο Σκορπιό και τους λέμε έρχεται μια τελική ανακούφιση, μη φοβάστε, έχετε ταλαιπωρηθεί, έχετε πάθει κάποιες ας το πούμε στενές οικονομικές καταστάσεις, έρχεται όμως αυτή η απόλαυση, να το πω έτσι, η τελική ανακούφιση μέσα από τα αισθηματικά σας και μέσα από τα οικονομικά σας. Το δεύτερο 15ο του μήνα σας δικαιώνει πολύ καλύτερα. Είστε ένα ζώδιο, ένα από τα ζώδια μάλλον, τα ευνοημένα, διότι έχουμε στην ουσία τρία ζώδια ευνοημένα πολύ αυτό το μήνα, τριός. Έχουμε το Σκορπιό που μόλις τον Διανύο, έχουμε και τους τέσσερα, με συγχωρείτε, έχουμε και τους καρκίνους και θα κλείσουμε με ευνοημένο ζώδιο τους ηχθείς. Λοιπόν, τελική ανακούφιση λαμβάνουν οι Σκορπιοί, φεύγουν μέσα από τα άγχη, τις αγωνίες που έχουν, προοδεύουν εκείνα που λένε σχέδια αισθηματικά τους θέματα ή σχέδια επαγγελματικά που έχουν να κάνουν και θέλουν να τα υλοποιήσουν. Και θα λέγαμε ότι το δεύτερο 15ο, που είναι γενικότερα καλύτερα για όλα τα ζώδια, είναι το ιδανικό για εκείνους. Το Ξώτες τώρα. Μπήκαμε εκεί που λέγεται διευρύνω, προσέξτε, διευρύνω τις αποστάσεις μεταξύ σχέσεων και οικονομικών. Τι γίνεται εδώ πέρα? Έχουν πρόβλημα εδώ. Είναι το μοναδικό ζώδιο που ίσως να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα στον τομέα οικονομικά. Μεγάλο πράγμα μιλάμε, απόσταση μεγάλη και αισθηματικά. Αυτό τι σημαίνει? Μπορεί να λυθεί ένας δεσμός, μπορεί να λυθεί ένας γάμος, μπορεί να λυθεί μια σχέση. Αυτοί οι οποίοι δεν έχουν σχέση, δεν είναι κατάλληλη περίοδος στο 15ο για να κυνηγήσουν μια σχέση μόνιμη, θα είναι απλές γνωριμίες και τους λέμε εμείς μην ενσυχείτε όμως, δεν θα είναι ενσαΐ αυτό το κλίμα. Οι πλανήτες περιστρέφονται, έχουν άλλες όψεις, σχηματίζουν άλλες επιδράσεις. Είναι καλύτερο το δεύτερο 15ο για εσάς να μπορέσετε να λύσετε προβλήματα όπως είναι οικονομικά και αισθηματικής φύσεως.
Περνάμε τώρα στο ζώδιο του εγώ καιρού. Εδώ θα τους λέγαμε ότι το μητρό των συναισθημάτων τους, προσέξτε πώς το ονόμασα, το μητρό των συναισθημάτων τους αυξάνεται. Έχουμε λοιπόν πολύ μεγάλα συναισθήματα εδώ. Εγώ καιρού λοιπόν η καλύτερη στιγμή, διότι θα απολαύσετε και από αισθηματικά θέματα και επαγγελματικές δοσοληψίες που μπορεί να έρθουν σε εξέλιξη μετά και παράλληλα θα αυξηθεί ο κύκλος των ορεινιών σας γενικότερα. Αυτό θα σας βοηθήσει μετά με νέες ιδέες να προοδεύσετε περισσότερο στα επαγγελματικά σας. Υδροχό λοιπόν. Έλα. Και πάμε στους υδροχό. Έφτασε η ώρα σου. Ετοιμάστηκα. Είσαι έτοιμη, έχω Χριστιανά. Έχω προσδεθεί, είμαι πανέτοιμη. Ο περίοδος προβληματισμού, ο Μάρτιος, εντάσσεων κάποιες στιγμές, ελάχιστες, όμως θα πρέπει να τις ξεπεράσουμε με διπλωματία. Αυτές οι εντάσεις που θα σχηματιστούν στο πρώτο 15ήμερο, εάν τις ξεπεράσει κάθε υδροχόρο με διπλωματία, το δεύτερο 15ήμερο του υπόσχεται μία άνοδος κοινωνική, οικονομική, αισθηματική. Άρα λοιπόν θα έχουμε τα καλύτερα, αν θέλετε, εξαρτάται από τον χειρισμό τον οποίο θα κάνουν οι υδροχόροι στο πρώτο 15ήμερο του μήνα. Ένας λοιπόν χειρισμός, θα λέγαμε, διπλωματικός, ένας χειρισμός με ελιγμούς για να μπορείτε να απολαύσετε τα καλύτερα. Το στοιχείο. Περνάμε σε τελικό ζώδιο στους ηχθείς. Έχουμε κάποιο ηχθείς εκεί? Δεν έχουμε, εσάς. Είμαι εγώ. Είμαι εγώ, μπράβο, μπράβο Χριστιανό. Έχω φοβερή μνήμη. Λοιπόν, έχουμε τους ηχθείς, όπως τους λέμε, εντάξει, θα ευνοηθείτε. Ο Ερμής, ο πλανήτης, ο Αγγελιαφόρος, θα σου φέρνει τα ευχάριστα νέα, τα καλά νέα, κομιστής ευχάριστων νέων. Άρα εδώ λέμε στους ηχθείς ότι κάποιο νέο το οποίο θα σας έρθει, ένα μήνυμα, μια είδηση που θα λάβετε, αυτό θα είναι η έναρξη μιας ανόδου, μιας αποζημίωσης, μιας ηθικής ικανοποίησης για εσάς. Και τούτο σημαίνει ότι το πρώτο 15ήμερο του μήνα οι ηχθείς θα μπορούν να έχουν πάρα πολύ καλές επικοινωνίες με ανθρώπους, πάρα πολύ καλά θετικά αποτελέσματα και στο δεύτερο 15ήμερο να πάνε πάρα πολύ καλά στις όλες τους σχέσεις γενικότερα, αλλά και στον επαγγελματικό τους χώρο πλέον. Βεβαίως έχουμε κάποιες ιδιόρυθμες συνθήκες, κλείνοντας θέλω να το πω αυτό, για όλους που ακούνε ότι μπορούν να γνωρίσουν, να διευρύνουν τους κύκλους τους ή να κάνουν οτιδήποτε. Οι συνθήκες που αναπτύσσονται τώρα είναι τα νέα δεδομένα, όπως μας λένε. Έτσι, είναι μια επανεκκίνηση που κάνουμε όλοι στη ζωή μας, είναι οι νέοι τρόποι που κάνουμε στη ζωή μας. Βλέπετε πρώτη φορά επικοινωνούμε και εμείς διαδικτυακά, το βλέπετε πολύ καλά. Είναι, η αρχή είναι πάντα δύσκολη. Όμως θα έλεγα να προσαρμοστούμε στις νέες αρχές και θα έχουμε να ωφεληθούμε πολλά. Το δεύτερο 15ήμερο είναι εκείνο που μας δίνει η μεγάλη έννοια του Μαρτίου. Αλλά στο πρώτο 15ήμερο θα ήθελα να δώσω 2-3, αν θέλετε, επισημάνσεις μέσα από την αστρολογία, γιατί οι πλανήτες μας επιτρέπουν να βγάζουμε συμπεράσματα όπως θα υπάρξουν πολλές αντιπαραθέσεις, μιλάω σε πολιτικό γενικότερα επίπεδο, ναι. Θα υπάρξουν κάποιες αντιδράσεις από τους ανθρώπους, θα υπάρξουν επιρροές για μια ευάλωτη υγεία στην κοινωνία, στην κοινότητα, ναι. Θα υπάρξουν περιπτώσεις όπου θα έρθουν στο προσκήνιο γυναίκες και παιδιά και μάλιστα με ένα εγκληματικό τρόπο θα λέγαμε θα έρθουν επάνω, δηλαδή θα γίνονται εγκλήματα εις βάρος τους. Και έχουμε δει ήδη δείγματα, εντάξει. Και παράλληλα θα πούμε ότι το δεύτερο 15ήμερο του μήνα είναι εκείνο που αρχίζει να στρώνει καλύτερα την κατάσταση, να οριμάζουν, να καταλαγιάζουν και τα πάθη και οι αναταραχές και οι ανταγωνισμοί και οι αντιπαραθέσεις. Μάλιστα. Κύριε Σαγιαννάκη, μιας και ασκείτε έτσι και το κομμάτι της συμβουλευτικής αστρολογίας, ο περισσότερος κόσμος ο οποίος απευθύνεται σε εσάς, ποιες είναι οι ανησυχίες οι οποίες έχει, τι σας ρωτάνε αυτό το διάστημα περισσότερο, τι θέλουν να μάθουν δηλαδή ο κόσμος? Περισσότερο αυτό που μας ρωτάνε αυτό το διάστημα είναι τα επαγγελματικά του. Επαγγελματικά. Γιατί ξέρετε, είναι ένας τομέας που πλήκεται. Ναι, μια συνιστόσα που δεν αλλάζει τον τελευταίο χρόνο, έτσι τα επαγγελματικά νομίζω ναι. Απασχολούν. Είναι ναι. Η αγωνία πολλών.
πολύ κόσμο απασχολεί αυτό το κομμάτι και πιστεύω ότι σύντομα θα λυθεί, σύντομα θα λυθεί. Επίσης μας ρωτάνε και τα αισθηματικά του θέματα, γιατί ξέρετε αυτά έχουν μια συνάφεια αισθηματικά και επαγγελματικά. Αν πηγαίνω καλά στα επαγγελματικά μου, πάω καλά και στα αισθηματικά μου. Αν έχω προβλήματα στα επαγγελματικά μου, έχω προβλήματα και στα αισθηματικά μου ή αντιστρόφως, εντάξει. Και πολλές φορές μας ρωτάνε για την υγεία τους. Οι άνθρωποι φοβούνται αν θα έχουν κάποια καλή υγεία, αν θα συνεχιστεί μια καλή επιλογή πάνω τους ή κάποιο πρόβλημα που αντιμετώπισαν ενδεχομένως, πώς μπορούν να το λύσουν. Και περισσότερο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι ξεκινάνε από το φόβο αυτή τη φορά. Ξεκινάνε από φοβίες που έχουν μέσα τους οι άνθρωποι και δημιουργούν από μόνοι τους, αν θέλετε, ψυχοπαθολογικά προβλήματα. Βέβαια. Δεν ξέρω αν το αντιλήφθηκατε τον όρο έτσι ακριβώς που τοποθέτησα ή αν το αντιλήφθηκε το κοινό που μας ακούει, αλλά είναι πολύ σημαντικό να αποβάλλουμε το φόβο από μέσα μας, γιατί αποδυναμώνει όλο το ανοσοποιητικό μας σύστημα και δεν είμαστε ικανοί να ανταπεξέλθουμε. Δημιουργούμε και μόνοι μας πολλές φορές προβλήματα υγείας επάνω στον εαυτό μας. Μάλιστα. Άρα να έτσι κρατήσουμε από όλη αυτή τη γενική σας αίσθηση είναι θετική ή... Να κρατήσουμε το Η γενική σας αίσθηση, βέβαια, φυσικά. Η γενική σας αίσθηση είναι θετική όσον αφορά το, έτσι, το τρέχον 15ήμερο ή το επόμενο θα είναι ακόμη καλύτερο, οπότε περιμένουμε την επόμενη φορά. Θα έχει σκαμπανεβάσματά του το πρώτο 15ήμερο, θα έχει δυσκολίες. Αυτό κατάλαβα. Μια ειλικρινής απάντηση που μπορώ να δώσω, μάλιστα σε όλο το κόσμο που μας ακούει αυτή την ώρα στους τελευταίες, σας είπα ότι θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή. Ο μήνας που πέρασε δεν ήταν τόσο καλός, το ξέρουμε. Το 15ήμερο που έρχεται δεν θα είναι τόσο άσχημο όσο ήταν ο μήνας που πέρασε, αλλά δεν θα είναι και το καλύτερο. Όμως θα αρχίσει η κορύφωσή του από τους 15 του μήνα και μετά, προς το τέλος του Μαρτίου, όπου εκεί θα απολαύσουμε, θα είναι καλύτερα πράγματα για όλους. Ας κάνουμε λίγη υπομονή. Ναι, λίγο υπομονή. Δεν μας έμεινε και κάτι άλλο. Μας ζητήσανε να κάνουμε και λίγη υπομονή. Ξέρετε, πρέπει να το κάνουμε για να τακτοποιήσουμε και θέματα δικά μας, να ετοιμαστούμε όλοι οι άνθρωποι. Αλλά σας είπα, το βασικότερο είναι να αποβάλουν οι άνθρωποι το φόβο και να μπορέσουν να έρθουν σε επικοινωνία με άλλους ανθρώπους. Είναι πολύ σημαντικό. Να έρθεις σε επικοινωνία με άλλους και να μιλάς, να ανταλλάσσεις απόψεις, συναισθήματα. Αυτό που λέμε το άγγιγμα και ψυχής και σωματικής. Και να εξωτερικεύεις βέβαια και τη σκέψη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κύριε Σφαγιανάκη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που με τη δική σας στάση και αυτή την εβδομάδα έχουμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε παράθυρο στο πρώτο 15ήμερο για να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί, τι μας επιφυλάσσει βεβαίως. Η αστρολογική μας πρόβλεψη. Να είστε καλά. Ευχόμαστε την επόμενη φορά να είστε εδώ από κοντά να τα πούμε και όχι με αυτόν τον τρόπο καλά. Που μας αποσυντονίζει λίγο. Μας αποξενώνει. Σας έχουμε συνηθίσει εδώ στην παρέα μας. Εύχομαι να μας επιτρέπουν οι συνθήκες να είμαστε διαδόσεις από το διάμενο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε την αγάπη μας. Εσείς να είστε καλά. Την αγάπη μας. Γεια σας κύριε Γιώργο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.